Από απόσταση αλλά από κοινού καθάρισαν τα νεκροταφεία τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαγίας και η τοπική εκκλησιαστική επιτροπή συγκεντρώθηκαν και προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για να φροντίσουν τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και τους τάφους. Πήραμε μια απόφαση μαζί με την Εκκλησία, με τον Πάτερ Ιωάννη, να έρθουμε λίγο να βάψουμε εδώ πέρα που είναι χρόνια άβαφα, να καθαρίσουμε, να ομορφύνουμε τα νεκροταφεία, την τελευταία μας κατοικία. Οι εθελοντές απομάκρυναν χόρτα και σκουπίδια, περιποιήθηκαν τα δέντρα και τη βλάστηση, ασβέστωσαν τα τυχεία και έβαψαν τα κάγκελα του νεκροταφείου. Μαζί με τον Πολιτιστικό του Σύλλογο αποφασίσαμε να φρεσκάρουμε εδώ και να καθαρίσουμε τα νεκροταφεία. Θέλει, από μέσα θέλει, πάρα πολύ δουλειά θέλει, γιατί βλέπετε έχει τα δέντρα, πέφτουν πευκοβελόνες, μερικά είναι άρρωστα, θέλουν κόψιμο, θέλουν αρκετή δουλειά. Ένα φρεσκάρισμα, τουλάχιστον να μας αναπτερώσει ψυχολογικά. Και να σας κάνει να δραστηριοποιηθείτε μετά την καραντίνα. Ακριβώς. Πιο μπροστά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά, όσο ήταν η καραντίνα. Είναι κάτι που κάνετε κάθε χρόνο ή φέτος θα αποφασίσετε έτσι? Οι δουλειές της Εκκλησίας δεν τελειώνουν καμιά φορά. Πότε πιάνουμε ένα κομμάτι στον περίβολο της Εκκλησίας, πότε εδώ στα νεκροταφεία. Κοιτάμε όσοι μπορούμε να προσφέρουμε. Όλη η δουλειά είναι εθελοντική εδώ από κατοίκους του χωριού. Οι εργασίες ήταν κοπιαστικές και κράτησαν για μέρες, όμως έφεραν κοντά μετά από σχεδόν δύο μήνες τους κατοίκους της Παλαγίας. Στις εργασίες συμμετείχε φυσικά ο ιδιαίτερα ο αγαπητός εφημέριος του χωριού Πατήρ Ιωάννης.